κοιτάω μέτρο, ένα πριόνι και ένα σφυρί. Καλώς ήρθατε στην ολοκαίνουρα εκπομπή Κατασκευέρχουλη. Μου είχατε γράψει νομίζω σε ένα live ότι έχω μια καρέκλα η οποία είναι κατεστραμμένη και να την ψάξουμε. Λίλα, λίγο ησυχία, κουκλά μου ή γατουλά μου. Λοιπόν, η κορνίζα του Verful Official θα φτιαχτεί κοντά στο τέλος του lockdown για να μπορέσω να την κάνω giveaway. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε αυτή είναι η καρέκλα. Έτσι, να τη. Οκ. Είναι πάρα πολύ παλιά καρέκλα. Έχει κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή και να κάτσω αντέχει. Οπότε, τι θα κάνουμε εμείς, θα την ανακατασκευάσουμε. Για να πούμε τι θα υπάρχει στην εκπομπή. Αυτός ο φάγκος φτιάχτηκε από το μηδέν με διάφορα ξύλα που βρήκα. Εντάξει, πολύ πρόχειρος, φαίνεται ούτως ή άλλως. Αντέχει και τσιφτετέλει να χορέψει απάνω που λένε. Λοιπόν, οπότε όλα γίνονται. Σε αυτήν την εκπομπή θα γίνονται ανακατασκευές, θα γίνονται κατασκευές από την αρχή. Θα γίνονται βαψίματα, ό,τι έχει σχέση με φτιαξίματα σε αυτή την εκπομπή. Θα ξυλώσουμε αυτό εδώ. Αγάπη. Από αυτό το ξύλο θα κόψουμε ανάλογα τα μέτρα και θα βιδώσουμε για να κάνουμε το νέο κάλυμα. Για δε σφαίρομαι. Ναι. Λοιπόν, αγάπη. Αυτό δεν θα ανα... Μια μικρή παρένθεση. Ναι. Δεν είσαι μόνος σου. Έχεις και δύο βοηθούς από κάτω. Ναι, είναι ο... Ο Λάιον και ο Πρίγκιπας. Όχι, δεν του δώσω φωτογραφία. Λοιπόν, και σε λίγο ξεκινάμε την ανακατασκευή της καρέκλας που ζητήσατε. Ξεκινάει η ανακατασκευή λοιπόν της καρέκλας, έχουμε το intro να σας άρεσε καταρχάς και πάμε να ξεκινήσουμε καταρχάς τι θα κάνουμε. Επειδή βλέπουμε ότι η καρέκλα είναι παλιά και μπορεί να κρύβει προγκάθια, προσέχουμε πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν. Μπορεί η καμέρα woman να εστιάσει κάπως. Λοιπόν, καταρχάς θα κάνουμε το εξής. Τι κάνουμε, προσεκτικά, έτσι. Μισό. Σηκώνουμε αυτό και... Ωραία. Εντάξει, αυτό δεν ανακατασκευάζεται. Εξαπίσης. Λοιπόν, παίρνουμε κάτι, ό,τι μπορούμε, ό,τι έχουμε, με το κουπιδάκι ας πούμε, και καθαρίζουμε το σημείο που έχει πιάσει η δάντα τη βγάζει. Τα παλιά, να το λέω για τη βίζα, να τη. Είδατε που σας λέω ότι θέλει προσοχή. Οπότε έχει δύο βίδες η καρέκλα. Σε περίπτωση που βλέπετε ότι η βίδα δεν βγαίνει, έτσι, την κοπανάμε γιατί είναι παλιά βίδα και πρέπει να βγει. Χωρίς να φάνε κανένα χέρι. Λοιπόν, παίρνετε ένα κατσαβίδι ίσιο ανάλογα τη βίδα και ξεριζώνουμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ, εστίασε, έχει δύο παλιές βίδες, σκουριασμένες. Αν χτυπήσετε με αυτήν, υπάρχει περίπτωση να έχετε πρόβλημα. Οπότε, παίρνουμε ένα κατσαβίδι ίσιο, έτσι, και τις βγάζουμε. Άμα βγουνε, γιατί παιδιά είναι δύσκολο. Εν τω μεταξύ, έχω ξεκίνησει να κομπεί κατασκευάρφυλλο και δεν έχω σφυρί, πώς φαίνεται. Λοιπόν, αυτή εδώ πρέπει να είναι κομμένη. Ναι, η συγκεκριμένη είναι κομμένη. Ή, φρόνι μου άσεις. Λοιπόν, για να δούμε, αυτή θα βγει. Έλα, μη σου γάμι. Είναι σκουριασμένη, είναι χάλια. Γι' αυτό είναι δύσκολο να βγει και πρέπει να βγει για να μπορέσουμε να βιδώσουμε το καινούριο ξύλο που θα βάλουμε. Γιατί δεν... Οπότε μετράμε 39 εκατοστά. Ωραία.
είμαστε εδώ. Εμένα δεν μου αρέσουν οι στυλ μαρκαδόροι και τέτοια, οπότε τι κάνουμε, είμαστε εδώ. Αυτό το ξύλο, για να δείτε τι εννοώ, δεν πετάμε τίποτα. Είναι από πολύ παλιά ντουλάπα. Οπότε, γιατί να το πετάξεις, αν μπορεί να το εκμεταλλευτείς. 39 εκατοστά είμαστε εδώ. Και στο κάθε το είπαμε 37. Να κάνουμε μία παρήγηση. 37 ακριβώς. 37 ακριβώς στο κάθετο. Οπότε είμαστε εδώ. Ωραία. Τώρα, για να γίνει σωστή, έχασα το σημείο. Όχι, είναι εδώ. Ωραία. Για να γίνει σωστή δουλειά, εγώ θα τραβήξω μια κάθετη γραμμή στα 37. Έτσι. Μάγκας. Οκ. Λοιπόν, και μία κάθετη στο σημείο εδώ. Έτσι. Άμα θέλει, ξεκινάμε να κόβουμε το κάθετο. Ποτέ κοντά το χέρι. Άμα φοβάστε, υπάρχουν σειρμάτινα γάντια. Μόλις έλειωσε το lockdown και μας επιτρέψουν να αγοράσουμε, εάν, γιατί κάπου, λογικά πουλάνε, μπορείτε να πάρετε σειρμάτινα γάντια και να, για να μην έχετε θέμα άμα το πριόνι πάει πάνω στο χέρι σας. Έχω σέγα, αλλά έχει πρόβλημα η σέγα. Αλλιώς μπαμ μπαμ θα είχαμε κάνει τη δουλειά. Όσο πιο ίσια μπορούμε, κόβουμε. Δεν είναι όλα τα χέρια ίσια. Πόδια μακριά, μήπως πέσει το ξύλο πάνω. Όταν έχει ροκανδύλια και το βλέπετε το σημείο, πολύ απλά. Οκ. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments τι θέλετε να κατασκευάσουμε. Θέλετε αγάλμα του σταλόνε, ναι. Τι ήθελα και το βάφω, θα το κάνω ούτως ή άλλως κάποια στιγμή. Θα το φτιάξουμε ξύλινο. Ό,τι θέλετε να μου πείτε. Έκανα μαλακία, μάλλον να το κόψω πιο κοντά. Οχ, τον ήπιαμε, αλλά και σε αυτό υπάρχει πάντοντα. Μην αγχώνεστε. Να σας δείξω κάτι έτσι ώστε να βλέπετε φιάλτες όλο το βράδυ. Μην μπερδεύεστε, το έβγαλα επίτηδες για να βάζω τσιγάρο εκεί. Πλάκα κάνω. Ψοφίμηθες και κατασκευές, Φλόρε. Πάντα αγώνας, ποτέ το επίμαχο σημείο κοντά, οπότε κρατάς κόντρα, εδώ, χέρι. Αγάπη, θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ, μου φαίνεται στο πλάνο το χέρι, κρατώ το ξύλο εδώ. Φαίνεται. Λοιπόν, κόντρα και... Μην φανταστείτε ότι θέλει πολύ σφίξιμο για να κρατάς το τέτοιο και να μας σφιχτείς θα κλάσεις. Οπότε θέλει χαλαρά. Το πας χαλαρά. Σε περίπτωση που κρατήσεις σφιχτά, σε περίπτωση που κρατάς σφιχτά το πριόνι, θα είναι άμα βρεις γρέζι. Τι είναι το γρέζι, χοντρό σημείο μέσα στο ξύλο. Και θα αφιερώσω το πρώτο κατασκευέρφιλ στον κύριο Γιάννη. Με πολύ αγάπη. Στο John's Channel. Να μπείτε να τσεκάρετε. Το κομμάτι που θα χρησιμοποιήσετε θα προσπαθήσετε να μην σας πέσει. Οπότε, όταν φτάνετε στα τελειώματα, το χέρι πιο κοντά. Και θα δείτε στην κάμερα τι θα γίνει. Άμα θέλεις, αγάπη μου, πήγαινε λίγο πιο πίσω το τρυπόδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε, κι άλλο πίσω, κι άλλο. Εκεί. Εντάξει. Κρακ, το δατέ. Απλά τα πράγματα.
Λοιπόν, εντάξει, για αρχή, δεν είναι και θεοστραβό, ε. Θα δοκιμάσω. Τώρα, θα το... Τώρα... Δεν το κόψεις, δοκιμάσαι το μία. Λοιπόν, θα δούμε τώρα όλοι μαζί, αν το ξύλο ταιριάζει στην καρέκλα. Άμα μπορεί η κυρία Κάλια Beauty, θα δείξει το πλάνο να φέρνει και η καρέκλα. Λοιπόν. Θέλει. Πάει πάρα πολύ καλά, απλά θέλει ένα κοψιματάκι τώρα εδώ. Γιατί έτσι θα πέσουμε. Οπότε, ναι. Οπότε θέλει εδώ, στη γραμμή που έχω κάνει. Πάμε. Για να το ξέρετε, διπλό τριπλό τσεκάρουμε. Ναι, θέλει. Οκ, το έχουμε. Οπότε, απομακρύνουμε το ξύλο το πέρα. Μην ξαναπέσει, θα σε σηκώσω. Θα φέρουμε το ξύλο αυτό. Λοιπόν, άμα θες ένα ψόφο. Κόβουμε λίγο πιο μέσα από το σημείο που είδα. Χαλάρα! Είδαμε το φως το αληθινόν. Άμα σε σκοπεί λίγο στραβά, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι θέμα. Αν είσαι ένας τέχνης, είναι απόλυτα φυσικό. Οι κατασκευές είναι ωραίες, αρκεί να είσαι ξεκούραστος. Και εγώ, παιδιά, δεν είμαι ξεκούραστος. Να είμαι σήμερα είχα ρεπό. Πούμε με τις 100 θα είμαστε στα βιδόματα. Δουλεύει η σέκα, απλά μου πετάει το... πόσο είναι το πρεονάκι. Γι' αυτό ο τίτλος λέει Κατασκευέρφυλ 01 Ανακατασκευή καρέκλας αφιέρωμα στον κύριο Γιάννη. Αυτό που ακούτε εδώ που είναι πιο έντονο. Α, επειδή τώρα εδώ αυτό αρχίζει και κουνάει και είναι επικίνδυνο να κοπεί, να κοπείς και εσύ, παίρνεις ένα κατσαβιδάκι, στραβο κατσαβίδο και βιδώνεις λίγο το πρεόνι σου. Γιατί άμα το μικροσύνεις είναι και πιο γερό στο κόψιμο. Ή εγώ θα φύγω κάτω ή ο πάγκος. Μετά σας κονένω πριόνι, λίγο λάδι. Τη στιγμή δεν έχω. Το ψωφί μου το ίδιο με ρεπούσε.
Σάρδο πάτησα ρε. Κόψαμε το ξύλο και έχουμε ίσια για να μην φάμε ξύλο. Λοιπόν, και τώρα θα εξετάσουμε αν μπαίνει στην καρέκλα. Μπαίνει έτσι. Ωραία. Αλλά εκεί κόπηκε λίγο στραβά, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή το ξύλο αυτό είναι παλιό και αυτό είναι ταλαιπωρημένο, αυτό είναι το παλιό. Θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το καρφώσουμε με πρόγκες οι οποίες να μην είναι χοντρές. Οπότε θα πάρουμε πρόγκες οι οποίες να μην είναι ούτε μεγάλες ούτε μικρές. Κοιτάμε πάντα να μην διαπεράσει το ξύλο. Ποτέ. Οπότε αυτή εδώ η πρόγκα πόσο είναι τώρα. 5 εκατοστά πόσο να είναι. Με το μάτι πότε δεν είναι να κάνω. Πρέπει να διαπερνάει το ξύλο. Οπότε τι κάνουμε. Εφόσον είμαι τόσο νουμπάς, όταν λέμε νουμπάς τελείως, μου έχουν χαλάσει τα σφυριά, δεν ξέρω. Δεν έχω σφυρί προς το παρόν. Οπότε τι κάνουμε. Είμαστε εδώ. Το έχω κόψει λίγο πιο κοντό, αλλά δεν μας πειράζει. Έτσι πολύ ωραία. Και παίρνουμε την πένσα και αρχίζουμε και καρφώνουμε. Εάν φοβόμαστε για το χέρι, βάζουμε την πένσα, το κρατάμε και χτυπάμε το σφυρί μας. Να το άνοιξε. Άμα το ξύλο είναι παλί, θα είναι χωριμένο. Πιο μέσα έκανα μάτι, θα μας μπει στο κόλλο και θα γελάμε μετά. Εντάξει, κάπως το πιάσε. Λοιπόν, σας είπα πριν ότι δεν έχω σφυρί. Ωραία. Έχω ένα καβούρο παλιό, ο οποίος φτάνει τα πλάνα, έχω το ανταλλακτικό και το χρησιμοποιώ. Το χρησιμοποίησα για σπυράκι. Παντού υπάρχουν πατέντες. Λοιπόν, πάμε. Πατέντα. Προχωράμε και σας δείξω και αυτό που σας είπα πριν, ότι αν φοβόμαστε ότι θα μας φάει το χέρι, παρακαλώ πολύ, άμα φοβόμαστε ότι θα μας φάει το χέρι, βάζουμε την πέντσα εδώ, κρατάμε την πρόκα και βάζουμε όταν φτάσουμε προς τα θέλη. Εντάξει. Αν ήταν και λίγο πιο αδύνατο το ξύλο, ακόμα καλύτερα. Και προχωράμε, βάζουμε και άλλη. Λοιπόν, βάζουμε και τα πλάινα, ούτε σ' άλλο η καρέκλα είναι παλιά, δεν είμαστε μέσα στο σπίτι. Μόνο σε περίπτωση ανάγκη. Την έχει απ' έξω, με το τραπεζάκι σου, πίνει το καφεδάκι σου και δεν σε νοιάζει. Οκ. Προχωράμε, βάζουμε και τα τεσπόκια και περιμένουμε και τον έκτορα. Να έρθει να κάτσουμε. Okay. Δηλαδή όσες περισσότερες πρόκειες βάλεις σε παλιό, τόσο το καλύτερο. Ουπς, sorry. Τι έγινε. Έτσι όπως την κατέβασα, γύρισε το πλάνο στην πόρτα. Ωραία.
Ει, η βοηθή που είναι? Πάντα να ξέρετε ότι το σημείο το οποίο κατασκευάζεται κάτι πρέπει να είναι καθαρό, όπως είναι η κουζίνα σε εστιατόριο, έτσι. Μη γίνω εκτός μποτρίνη της κατασκευής. Βλάκα γέλες μου. Πάνε ένα δόντι. Λοιπόν, θα φτιαχτεί και το δόντι. Με πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Μικρές προβούλες για να μην ανοίξει το ξύλο και λεπτές. Μάθε και μετά βάλω πρόγκα. Και προχωράμε. Η βοηθή που είναι? Άου. Είδες να τον έχεις φύρει τι γίνεται. Πολύ μεγάλη. Έλα. Όχι αυτή. Θα το φάμε το χέρι. Θα το φάμε το χέρι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη. Αυτή, ούτε αυτή. Λοιπόν. Να γράψετε κάτω στα comments τι θέλετε να ψάξουμε. Όχι, στράβος. Οπότε έχει γρέζει μέσα το ξύλο. Ρε φίλε. Και το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν έχω... Πώς το λένε, δεν έχω το στυρί τώρα και μου βγάλει την πίστη. Έτσι. Τι να κάνουμε. Αυτό. Λοιπόν, μία μεριά έχουμε βάλει πολλές πρόγκες. Θα βάλουμε και από την άλλη 3-4 και βλέπουμε. Να ξεπεράσουν από κάτω που θα βγουν το σπίτι της. Αλλά έπιασε και το ξύλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, ορίστε. Τώρα δεν έχουμε χρώμα για να τη βάψουμε ή να τη σενιάρουμε. Εάν όμως φοβάστε, περίμενε Λίλα, αν φοβάστε ότι θα πέσερε ή κτλ, πολύ απλά μπορείτε να βάλετε από κάτω άλλο ένα ξύλο και το καρφώσετε από τη μέσα μεριά. Αυτό ήρθε η ώρα της δοκιμής. Άμα πέσω, dislike. Για δες. Θέλω να φαίνεται και η καρέκλα. Φαίνεται η καρέκλα. Ναι. Αχ! Όχι, εντάξει, πλάκα μου. Λοιπόν, άντε τα κάθομαι, ορίστε. Μια πατεντούλα ωραία ήταν. Βέβαια, μην νομίζετε ότι για να κατασκευήσει κάτι παλιό μπορεί να μην κρατήσει και μόνο ανάλογα πώς θα τη φτιάξεις. Να κάτσει και εδώ να δούμε και όσο πιο βαρύ άνθρωπο. Να κάτσει και η Calium Beauty & More. Να δούμε. Είμαι βαρύς άνθρωπος. Για κάτσε. Να κάτσω. Σιγά σιγά. Πάμε. Κάτσε. 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 Μια χαρά είναι η καρέκλα. Ναι. Εντάξει. Οκ. Ήρθε η ώρα να ανέβω πάνω. Τι λέει ρε το πρόβλημα. Ήταν μια προσφορά, τα δάω πεντέλης. Και θα δείτε γιατί έσπασε. Γιατί είναι σάπιο. Είναι σάπιο το ξύλο μέσα. Λοιπόν. Γεια σας.
Μην αγχώνεστε, δεν χτύπησε. Οπότε. Συμπέρασμα. Εγώ το περίμενα δεν θα αντέχει αφού ανέβαινα πάνω. Και αυτό σας είπα και πριν. Λοιπόν. Πρώτο επεισόδιο κατασκευάρου βλέπετε στο τέλος του. Like, subscribe στο κανάλι και στο Καλεμπιούτα & More. Απλά ήθελα να δείτε τι παίχτηκε. Γιατί πολύ απλά, κοιτάξτε πως κόβεται το ξύλο. Βλέπετε, είναι σάπιο, δηλαδή και με το χέρι να το κάνω. Δηλαδή και κάποιος άμα καθόταν, δηλαδή απότομα θα πέφτει. Λοιπόν, οπότε, προσοχή, τι χρησιμοποιούμε, δεν είναι τρολάρισμα, έτσι. Απλά θέλει προσοχή, γιατί, είδατε τι έγινε. Θα την ξαναφτιάξουμε την κρέκλα σε άλλο επεισόδιο με κανονικό ξύλο. Αυτό το ξύλο το έχει φάει βροχή, το έφαγε το χιόνι, είναι απόλυτα φυσικό να μην κρατήσει βάρος. Εγώ με 65-67 κιλά. Μια καρέκλα πρέπει να κρατάει και 150 κιλά για να είναι καλή. Έτσι μην πω και παραπάνω. Κάντε like, subscribe και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο του Wordful Official. Θα γίνονται και συχνά live και ευελπιστούμε την επόμενη φορά να γίνει κάτι πιο ωραίο. Πριν κλείσω, θα σας δείξω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν απλόστρα, ωραία, η οποία την είχαμε πάρει φθηνή, έσπασε, χάλασε και τι κάναμε, μια απλή πατελίτσα. Μπομπά. Αλάνια, like και subscribe. Πάμε να φτάσουμε τους 2.000 συνδρομητές. Έτσι, και πάμε δυναμικά και κάτω στα comment να γράψετε ό,τι γουστάρετε. Σας αγαπώ όλους, φιλιά πολλά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye. Κρατάω μέτρο, ένα τριώνει και ένα σφυρί.